Για το Δήμο της Τριφυλίας, κοντά μας η επικεφαλής παράταξης Λαϊκής Πείρας Τριφυλίας, Κατερίνα Τσιτάνου. Σε ευχαριστούμε καταρχάς που είστε μαζί μας. Έχετε δώσει αγώνες σε τοπικά θέματα και σε θέματα που αφορούν τους πάντες. Το έχουμε δει, η Λαϊκή Πείρας ίσως είναι από τις μόνες παρατάξεις που βλέπουμε να βγαίνει στον δρόμο. Έτσι, για τα αιτήματα των λαϊκών στρωμάτων, όπως αναφέρει η παράταξή σας. Καταρχάς έχετε αναφέρει ότι πέρασε μια τετραετία στο Δήμο. Πώς θα τη χαρακτηρίζετε? Η Λαϊκή Συσπήρωση πραγματικά είναι η παράταξη που βγαίνει στο δρόμο. Είναι η παράταξη που μιλάει με τον κόσμο. Είναι η παράταξη που γνωρίζει πιο πολύ από όλες τις άλλες τα προβλήματα του κόσμου. Γι' αυτό και εμείς το κεντρικό μας σύνθημα είναι ότι παλεύουμε για τις ανάγκες των πολλών. Τη χαμένη τετραετία, τη λέω χαμένη γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι κάθε τετραετία είναι και λίγο χειρότερη από τις προηγούμενες. Γιατί το λέω αυτό? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια διάχυτη αντίληψη στον κόσμο ότι τουλάχιστον αυτή η Δημοτική Αρχή έκανε και κάποια έργα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι δεν μπήκε καμία βάση ώστε τα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν το Δήμο Τριφυλίας να μπουν σε μια κατεύθυνση να λυθούν. Και αυτά τα μεγάλα προβλήματα είναι τα δημοτικά τέλη, τα οποία συνεχώς αυξάνονται και όπως γνωρίζετε περιμένουμε μια τεράστια αύξηση λόγω των σκουπιδιών. Διαχείριση των απορριμμάτων, ναι, αρχίζει. Ακριβώς, η διαχείριση των απορριμμάτων. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα νεκρό σημείο στο Δήμο μας, όχι μόνο αυτή την τετραετία αλλά και τις προηγούμενες. Δεν έχει γίνει απολύτως καμία πρόβλεψη για ανακύκλωση. Είναι το μελανό σημείο το οποίο δυστυχώς θα το πληρώσουν οι πολίτες του Δήμου Τριφυλίας. Άλλα προβλήματα που έχει ο Δήμος Τριφυλίας είναι η κοινωνική πολιτική του Δήμου. Είναι βέβαια και η έλλειψη στελέχωσης στις υπηρεσίες του Δήμου. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει τεχνική υπηρεσία στο Δήμο, το όπλο κάθε δήμαρχου, η μηχανική του, η τεχνική του, και να είναι αποδεκατισμένη. Και να μην πω για την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, η οποία αντί να στελεχωθεί με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, έχει 2-3 άτομα τα οποία είναι άλλες ειδικότητες, κυπουρός, οδηγός, κάτι άλλο. Ναι. Αυτά είναι τα πρώτα που μου έρχονται στο μυαλό, που τα θεωρώ πολύ σημαντικά για την καθημερινότητά μας. Υπάρχουν βέβαια κέρια προβλήματα και για την περιοχή μας, όπως είναι το θέμα του λιμανιού, του κάστρου. Κάποιοι λένε ότι η κυπαρισία δεν έχει αλλάξει, είναι προσκολλημένη στην δεκαετία του 70 και διαπλήκη είναι μεγάλο παράπονο. Τα φιλιατρία έχουν παραμείνει πίσω, οι Γαργαλιά δεν έχουν ούτε βιολογικό καθαρισμό, βλέπουμε προβλήματα ζωτικά. Και έχει αναφέρει η παράταξή σας ότι τα μικροέργα βιτρίνας είναι εργάκια, τα οποία όμως είναι από τα ανταποδοτικά τέλη των δημοτών. Δεν έχει εμπνεύσει κάποιο έργο ουσίας, ανάπτυξης και εργαλείου για να έρθουν και πάλι νέοι στον τόπο μας. Σας ανησυχεί και η αμορραγία νέων από τον τόπο, έτσι? Μου τα είπατε πολλά μαζί. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το κάστρο. Έχουμε έναν υποψήφιο ο οποίος έχει έρθει από την Αυστραλία. Ο άνθρωπος λείπει 50 χρόνια και διαπιστώνει ότι η κατάσταση στο Δήμο Τριφυλίας είναι σχεδόν όπως την άφησε. Λοιπόν, γίνεται να έχουμε θησαυρούς αρχαιολογικούς, θησαυρούς που μαρτυράνε την ιστορία μας, όπως είναι το κάστρο της Κυπαρισίας, και να είναι σε αυτό το σημείο εγκατάλειψης. Κάθε χρόνια στις προεκλογικές περιόδους ακούμε για ανάπλαση του κάστρου, για ανάδειξη του κάστρου, ανάδειξη των αρχαιολογικών μας θησαυρών, της ιστορίας μας, και δεν γίνεται κάτι. Το κάστρο δεν μπορούμε ούτε και οι Παρίσι να το επισκεφτούμε. Πόσο μάλλον οι Τριφύλλοι, πόσο μάλλον οι τουρίστες επισκέπτες μας. Αλλά δυστυχώς τους επισκέπτες μας τους βλέπουμε μόνο σαν πορτοφόλι. Δεν είναι έτσι, ούτε με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Τώρα να πούμε για τα προβλήματα των φιλιατρών. Τεράστια προβλήματα στα φιλιατρά. Έχουν να κάνουν κυρίως με το ότι δεν στηρίζεται η αγροτική μας παραγωγή. Τα φιλιατρά, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο θερμοκηπιακό κέντρο στην Ελλάδα. Και να μην πούμε για τις ελιές και τα άλλα προϊόντα. Τι κάνει η Δημοτική Αρχή γι' αυτό? Στα φιλιατρά δουλεύουν 6.000 εργάτες, οι οποίοι στηβάζονται στα υπόγεια και στα ισόγεια με συνθήκες απαράδεκτες και
δεν είναι μόνο ότι οι συνθήκες είναι απαράδεκτες και δεν τους θεωρούμε σαν ανθρώπους, είναι ότι εάν η Δημοτική Αρχή προβλέψει να έχουν σωστές συνθήκες κατοίκησης οι εργάτες γης, αυτό αυτόματα θα το δούμε στην παραγωγή μας. Γιατί θα το δούμε στην παραγωγή μας. Να σας πω ότι στα Φιλιατρά υπάρχει ένα πράγμα που μου έχει κάνει, με έχει συγκλονίσει και μου έχει κάνει πάρα πολύ άσχημη εντύπωση, είναι η εγκατάλειψη των δημοτικών δομών και της δημοτικής περιουσίας. Τα Φιλιατρά, για όποιον τα γνωρίζει καλύτερα, έχουν κοινωνικές υποδομές που δεν υπάρχουν, όσο δημοτριφιλίας δεν τις συναντάς εύκολα. Έχουν σχολεία για αμαία, γυμνάσιο και δημοτικό. Έχουν, δεν λέω βέβαια για το κέντρο υγείας, το οποίο παλιότερα ήταν νοσοκομείο, τώρα είναι σε κατάσταση απορρίθμισης και εγκατάλειψης. Έχουν το ωραιότατο κτίριο του Κάφκα, το οποίο νοσηλεύονται εκεί άτομα ψυχικής, που χρειάζονται ψυχική βοήθεια, το οποίο είναι υπερσύγχρονο, έχει μέσα πράγματα που δεν τα συναντάς ούτε σε μεγάλες ιδιωτικές κλινικές, γυμναστήρια, πλεκτήρια, πισίνες, ένας εργαστήρια διάφορα για υποστήριξη αυτών των ανθρώπων, και το κτίριο αυτό παραδόθηκε. Παραδόθηκε όπως είναι επιπλωμένο που λέμε, στην ιδιωτική εταιρεία Θάλπος, για να εκτελέσει ένα δικό της πρόγραμμα ψυχικής υγείας. Και πάμε στους Γαργαλιάνους λίγο. Έχω κι άλλα να πω για τα Φιλιατρά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στρέμματα δημοτικής γης εγκαταλελειμμένα γύρω από το στάδιο, τα οποία έχουν γίνει χωματερή. Δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά στο Δήμο, δεν έχουμε λεφτά ούτε να στρώσουμε ένα γρασίδι, να είναι καθαρά και περιποιημένα να παίξουν τα παιδιά. Εδώ δεν μπορούμε να φυτέψουμε λουλουδάκια, αλλού μπορούμε να φυτεύουμε λουλουδάκια. Τώρα να πούμε για τους Γαργαλιάνους. Και για τους Γαργαλιάνους πάλι, υπάρχει πάλι το πρόβλημα της εγκατάλειψης. Ας ξεκινήσω από το τουριστικό. Οι Γαργαλιάνοι έχουν αυτό το θησαυρό. Το θησαυρό μπορεί να αξιοποιηθεί με χίλιες δράσεις. Αυτό που γίνεται είναι να παραμένει εγκατελειμμένο και να προπαγανδίζεται η ιδέα του να ξεπουληθεί, να πουληθεί. Αυτό πρέπει να αντισταθούμε. Η περιουσία αυτή είναι δική μας, η θησαυρή αυτή είναι δική μας και πρέπει να αξιοποιούνται προς όφελος των κατοίκων, των ανθρώπων του Δήμου μας. Άλλο θέμα των Γαργαλιάνων, γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλοι περιμένουν να γίνει ο περιφερειακός, ώστε να απορριθμιστεί, ας πούμε, το έντονο πρόβλημα το κυκλοφοριακό που υπάρχει μέσα στην πόλη. Ο περιφερειακός έχει εγκεκριμένες μελέτες και αδειοδότηση, η οποία όμως λύγει στο 2026. Καλά είναι τα τάματα και τα οράματα, αλλά πρέπει να γίνεται και έργο. Το έργο που πρέπει να γίνεται πρέπει να έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Και ακόμα περισσότερο, επίκεντρο το παιδί. Δεν θέλουμε να αναπτύξουμε όλα τα προβλήματα που απασχολούν τα σχολεία, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και της Κυπαρισίας και των Φιλιατρών και των Γαργαλιάνων, τους εκπαιδευτικούς, από την κατάσταση που υπάρχει στα σχολικά κτίρια. Τα σχολικά κτίρια του Δήμου μας δεν έχουν συντηρηθεί. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη κάθε χρόνο, ούτε για τα ελάχιστα που πρέπει να γίνονται όσον αφορά τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Να σας πω για το ΕΠΑΛ της Κυπαρισίας. Όποιος περάσει απ' έξω, αντιλαμβάνεται. Το πρόβλημα στατικότητας υπάρχει ακόμα. Να πούμε για το γυμνάσιο των Γαργαλιάνων, που το μπαλκόνι του γυμνασίου, αν το κοιτάξεις από κάτω, φαίνονται, έχει αποσαρθρωθεί το μπετό και φαίνονται τα σίδερα, και πάνω στο μπαλκόνι είναι παιδιά. Αυτά είναι συντηρήσεις που δεν κοστίζουν. Επειδή είναι και μηχανικός, στήγεται και θέματα τεχνικής φύσεως, τα οποία δεν γνωρίζει ο πολύ κόσμος και είναι καλό να τα επισημάνουμε. Βέβαια δεν έχουμε πολύ χρόνο. Επισημαίνω, συγγνώμη, πάνω στα σχολεία. Το πιο σοβαρό που πρέπει να γίνει είναι να γίνει ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος για όλα τα σχολικά κτίρια. Αυτό είναι μια διαδικασία που δεν κοστίζει. Πρώτον, θα προκύψουν κάποιες συντηρήσεις, οι οποίες αρχικά είναι χαμηλού κόστους, αλλά μεγάλης σπουδαιότητας. Τα κτίρια μας, τα σχολικά μας κτίρια, είναι πριν από το 1970, πριν να βγει ο αντισεισμικός κανονισμός. Και να κλείσουμε, γιατί έχουμε περιβεί και το δεκάλεπτο,
Γιατί να ψηφίσει κάποιος λαϊκή συσπήρωση Τριφυλλίδης? Λαϊκή συσπήρωση πρέπει να ψηφίσει κάποιος και σας καλούμε όλους ιδιαίτερα γι' αυτό, επειδή είναι η παράταξη που ενδιαφέρεται για την καθημερινότητά μας, για τις ανάγκες των πολλών και αντιθέτως ενδιαφέρεται να μην κερδοσκοπούν οι επιχειρήσεις εις βάρος της δικής μας περιουσίας. Δηλαδή αυτό που λέμε για τις ανάγκες των πολλών και όχι για τα κέρδη των λίγων.